απομακρυσμένος από την αλήθεια του και έχοντας ξεχάσει την αλήθεια για τον κόσμο και για τον Θεό, ερχόμενος αντιμέτωπος με την πραγματικότητα του κόσμου αυτού, μόνος του ο άνθρωπος, όταν άρχισε να διατυπώνει κάποιες φιλοσοφικές θεωρίες, ακόμη και να θρησκεύει και να ορίζει αυτός τους θεούς του, τότε ήρθε αντιμέτωπος με μία μεγάλη αλήθεια. Με την αλήθεια του διαφόρου του αγαθού από το κακό. Δηλαδή, εντόπισε στην κτήση ολόκληρη την ύπαρξη του αγαθού και του κακού. Του καλού και του κακού. Έτσι. Αδυνατώντας όμως να ορίσει τις πηγές αυτών των δύο πραγματικοτήτων, άρχισε να τις ανάγει σε θεότητες και να λατρεύει είτε το αγαθό σαν Θεό και να κάνει καλούς θεούς, είτε το κακό. Πολλές φορές μάλιστα μέσα στους θεούς των ανθρώπων συνυπήρχε το καλό και το κακό. Στην αλήθεια όμως αυτή, όταν έρχεται η αλήθεια αυτή και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, ο άνθρωπος γνωρίζει ότι μόνος αγαθός είναι ποιος, ο Θεός. Το αγαθό λοιπόν δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι πρόσωπο, είναι ο Θεός. Βλέπετε, επιμένουν οι Άγιοι Πατέρες ότι η κάθε αρετή την οποία αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε στη ζωή μας δεν έχει αξία αν μέσα της δεν έχει τι, τον Θεό. Αν δηλαδή δεν είναι θεοκίνητος αυτή η αρετή, δεν είναι αρετή πραγματική. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για αγάπη αν δεν μιλάει για εν Χριστώ αγάπη, αν δεν έχει μέσα του Χριστό. Δεν μπορεί να μιλάει για ειρήνη και για καμία άλλη αρετή αν μέσα του δεν είναι ποιος, ο Χριστός. Αν δεν εννοεί αυτές τις αρετές ως δωρεές του Θεού στον άνθρωπο και ως παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Από την άλλη, το κακό είναι και αυτό πρόσωπο. Είναι ο εκπεσόν εωσφόρος, ένα δημιούργημα δηλαδή του Θεού, το οποίο τι έκανε, δεν δέχτηκε να περιπατήσει την οδό την οποία του έστρωσε ο Θεός, αλλά θέλησε να εισηγηθεί αυτός έναν διαφορετικό τρόπο ύπαρξης και είπε στον Θεό, εγώ θα βάλω, το σκέφτηκε, δεν το είπε καν, εγώ θα στήσω τον θρόνο μου πάνω από τον θρόνο του Θεού. Υπερηφανεύτηκε λοιπόν, θεώρησε τον εαυτό του πολύ ικανότερο του Θεού και έτσι χωρίστηκε από τον Θεό πάραφτα. Χώρισε τον εαυτό του από την πηγή της ζωής και της αγαθοσύνης και έγινε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είναι ο Θεός. Αγαθός ο Θεός, κακός ο διάβολος. Γι' αυτό πώς τον ονομάζουν οι πατέρες, αρχέ κακό, είναι η αρχή του κακού. Ο πρώτος ο οποίος εισηγήθηκε και εφάρμοσε το κακό στην κτήση ολόκληρη. Έτσι έχουμε τον αρχέ κακό διάβολο. Αγαθός είπαμε ο Θεός, κακός ο διάβολος. Φως ο Θεός, σκότος ο διάβολος. Και κοιτάξτε την ομορφιά σε αυτή την εικόνα. Το φως είναι ψηλαφυτό. Υπάρχει, έχει οντότητα, μπορούν και οι επιστήμονες και το ελέγχουν, πειραματίζονται επάνω του, το μελετούν. Το σκότος όμως δεν έχει δική του ύπαρξη. Τι είναι το σκότος? Είναι η απουσία του φωτός. Ακριβώς έτσι θεολογούν και οι πατέρες το κακό. Το κακό είναι η απουσία του αγαθού. Όπου απουσιάζει ο Θεός, όπου απουσιάζει ο Τριαδικός Θεός, από όπου απουσιάζει, εκεί και κακό. Ακόμη και αν φαίνεται φαινομενικά ότι είναι καλό, όταν μέσα σε κάτι δεν βρίσκεται ο Θεός, είναι κακό. Έτσι. Βλέπετε τώρα αυτές τις δύο πραγματικότητες. Το πρόσωπο του αγαθού Θεού και το πρόσωπο του κακού διαβόλου. Τι είναι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο διάβολος? Είναι πνεύμα νεκρών. Μόλις χωρίστηκε από τον Θεό, πέθανε. Είναι ο πρώτος που γεύεται έναν τελειωτικό θάνατο. Πνεύμα νεκρών. Βγάλτε το λίγο έξω.
πνεύμα νεκρών ο διάβολος, έτσι. Και τι άλλο, και νεκροποιούν τους εγγίζοντας. Αυτή τη νεκρότητα που ο διάβολος δεν την κρατά για τον εαυτό του, αλλά τι, νεκροποιεί, την μεταδίδει δηλαδή σε όποιον τον προσεγγίσει. Όποιος ακολουθήσει τα προστάγματα του διαβόλου στη ζωή του, εκείνος μεταλαμβάνει τις νεκρότητάς του. Δηλαδή, πεθαίνει και αυτός. Ποιοι είναι οι πρώτοι που πεθαίνουν από αυτόν τον θάνατο? Οι πρωτόπλαστοι, όταν ακολουθούν τον λόγο του διαβόλου και όχι τον λόγο του Θεού, γίνονται και αυτοί νεκροί. Αυτή η νεκρότητα, αν παραμείνει ο άνθρωπος αυτή τη νεκρότητα, γεύεται την πόρωση της ψυχής του και τι, την πρόοδο στο κακό. Πορώνεται τόσο πολύ η ψυχή του ανθρώπου και προοδεύει στο κακό, γίνεται κακός. Γίνεται πάρα πολύ κακός ο άνθρωπος σε σημείο διαστροφής. Σε τέτοιο σημείο που ακόμη και αν γνωρίζει για την αλήθεια του Θεού, είναι τόσο διεστραμμένος που δεν θέλει τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε εκεί περιγράφοντας την Αποκάλυψη τους εμπόρους των εθνών, τι λέει, καταμασούν τις γλώσσες τους από την οδύνη του Άδου, αλλά συνεχίζουν να βλασφημούν το όνομα του Θεού. Σε τέτοιο σημείο κακίας φτάνει ποιος, ο διάβολος και οι υπηρέτες του. Γιατί τα είπα όλα αυτά, σήμερα γιορτάζουμε, κρατήστε τα όλα αυτά σαν πληροφορίες, σήμερα γιορτάζουμε το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Ένα θαύμα στο οποίο βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα για γνωστή φορά τι, αυτήν την πάλη μεταξύ του κακού και του αγαθού. Βλέπετε την πάλη που δημιουργεί ο διάβολος προς τον Θεό. Προσπαθεί να αντιπαλέψει τις δυνάμεις του Θεού. Έτσι, ενώ εκεί στις Κολασσές, στη Μικρά Ασία, σε αυτή την περίφημη και εξακουστή εκκλησία, όπως την κατέστησε ο Απόστολος Παύλος με τις επιστολές του, ενώ εκεί ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είχε ορίξει ένα φρέα πνευματικών από το οποίο ανέβριζε έτσι νερό, αγιονέρι που λέμε, πήγαν και από την οφέλεια την οποία είχαν δει οι άνθρωποι εκεί, έχτισαν έναν πανέμορφο ναό πάνω από το αγίασμα και εκεί ασκούταν μετά από χρόνια ένας άνθρωπος ονόματι Άρχιπος, ο οποίος είναι και Άγιος, αν δεν κάνω λάθος, της Εκκλησίας μας πλέον. Ασκούταν λοιπόν εκεί ο Άρχιπος και τι έγινε. Οι ειδωλολάτρες της εποχής του ήθελαν να κλείσουν αυτό το αγίασμα για να μην πηγαίνουν οι χριστιανοί εκεί και να μην πηγαίνουν και οι άνθρωποι και βλέπουν την δύναμη του Θεού. Και τότε προσπάθησαν με πολλούς τρόπους να κλείσουν αυτό το φρέα, αλλά έβρισκαν μπροστά τους διαρκώς την δύναμη του Αρχαγγέλου. Μέχρι που από τη διαστροφή τους έφτασαν στο σημείο να στρέψουν την ροή ενός ποταμού προς εκείνο το φρέα. Και ενός ακόμη ποταμού, δύο ποταμού στέλνανε να στρέψουν προς τη μεριά εκείνου του φρέατος και της εκκλησίας, ώστε τι, να καταποντήσουν την εκκλησία και να αφανίσουν την χάρη του Θεού και του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Και τότε τι συνέβη, σε εκείνο το σημείο με παρέμβαση πάλι του Αρχαγγέλου, τα νερά των δύο ποταμών χωνεύονταν μέσα στη γη. Γι' αυτό και ονομάστηκε Χώνες, η περιοχή χωνεύτρες, εκεί που χωνεύονταν οι δύο ποταμοί. Και δεν μπόρεσε ο διάβολος και οι ειδωλολάτρες δούλοι του κακού να κατησχίσουν στο αγαθό και να κατακριμνήσουν αυτό το αγίασμα του Αρχαγγέλου. Βλέπετε τώρα εδώ, παρότι βλέπουν το αγαθό οι άνθρωποι, παρότι βλέπουν τη θαυματουργία του Θεού, παρότι βλέπουν την δύναμη και τη χάρη του Θεού δια του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, αυτοί πορωμένοι από το κακό, πορωμένοι από τον διάβολο και από την ενέργεια του διαβόλου, συνεχίζουν να πολεμούν και να επιμένουν στον πόλεμο εναντίον του Θεού. Βλέπετε ένα μεγάλο δίδαγμα που βγαίνει από αυτή την αλήθεια, από αυτό το μεγάλο θαύμα. Μπορεί οι άνθρωποι του Θεού να φαίνονται ανίσχυοι,
Μπορεί οι άνθρωποι του Θεού και αυτοί που εργάζονται στο αγαθό να φαίνονται ότι νικούνται πολλές φορές από το κακό. Ε? Και ότι το κακό κατησχύει επάνω τους. Αλλά η μεγάλη αλήθεια είναι ότι μπορεί το κακό να κυριεύει, αλλά δεν αιωνίζει. Μπορεί το κακό να έχει έτσι μια ισχυρή παρουσία και να καγχάζει και να νομίζει ότι έχει δύναμη και να διατείνεται ότι είναι ισχυρό και αιώνιο και μόνιμο, αλλά το κακό δεν έχει καμία πραγματική δύναμη. Διότι όταν έρθει η χάρη του Θεού και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου που θέλει ο Θεός, τότε αφανίζεται κάθε δύναμη του κακού με τον πιο θαυματουργικό τρόπο. Με τον πιο θαυματουργικό τρόπο τελειώνει ο Θεός το κακό. Βάζει τέλος στο κακό. Βλέπετε, αυτό θα είναι και το τέλος του κόσμου. Θα είναι το τέλος της επικράτησης του κακού. Έχει εκεί ο προφητάναξης Δαβίδ ένα πανέμορφο ψαλμό. «Είδον, λέει, τον ασεβήν υπεριψούμενον ως τα σκέρδους του λιβάνου». Είδα, λέει, τον ασεβή να τόσο πολύ να υπερηφανεύεται και να ανεβάζει τον εαυτό του ως σαν τις σκέρδους του λιβάνου. Αυτά τα πάμψηλα, τα θεόρατα, τα δέντρα. «Ήλθον και απήλθον, πήγα και είχα, και ουχ έβρον ουδέ τον τόπον αυτού». Δεν βρήκα, λέει, ούτε τον τόπο στον οποίο βρισκόταν ο ασεβής. Θέλοντας να μας πει ότι όταν παρέλθει ο χρόνος αυτός όπως εμείς τον κατανοούμε και όταν έρθει η δευτέρα παρουσία και η κρίση του Θεού, το κακό δεν θα έχει καμία υπόσταση. Δεν θα έχει καμία ισχύ και καμία παρουσία. Τότε το αγαθό θα βασιλεύσει στους αιώνες. Και οι υπηρέτες του αγαθού, όπως είναι οι αφοσιωμένοι στον Θεό άγγελοι και οι αφοσιωμένοι στον Θεό άγιοι άνθρωποι, αυτοί θα είναι που θα κοινωνούν αδιάλειπτα με τον αγαθό Θεό και θα χαίρονται στη βασιλεία του. Ενώ οι άλλοι θα είναι νεκροί. Γιατί θα έχουν γευτεί ακριβώς αυτήν την νέκρωση που μεταδίδει ο διάβολος. Άρα στη ζωή μας έχουμε να επιλέξουμε. Θα είμαστε δούλοι και υπηρέτες του αγαθού Θεού, ο οποίος με την αγαθότητα και την καλοσύνη του θα μας αναβιβάσει και θα μας κάνει Θεούς κατά χάρη, ή θα είμαστε υπηρέτες του διαβόλου, ο οποίος θα μας εξευτελίσει και θα μας καταγάγει μαζί του στα καταθόνια του Άδη, εκεί που δεν θα υπάρχει η παρουσία του Θεού, εκεί που δεν θα φωτίζει το φως του Θεού τους ανθρώπους, αλλά θα υπάρχει η βάσανος, όπως το περιγράφει ο Σκόλιξ, ο Ακίνητος. Θέλουμε εκεί να είμαστε ή να είμαστε μαζί με τους αγγέλους και τους Αγίους στη Βασιλεία του Θεού χαίροντες. Αν αυτό θέλουμε, τότε ο αγώνας και η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τι? Με το θέλημα του Θεού. Να εφαρμόσουμε το θέλημα του αγαθού Θεού στη ζωή μας για να γίνουμε και εμείς αγαθοί άνθρωποι και όχι το θέλημα του διεστραμμένου κακού διαβόλου για να γίνουμε κακοί άνθρωποι. Με τούτη την ευχή θέλω να κλείσω. Ευχόμενος σε όλους η χάρη του Αρχαγγέλου να είναι χάρη εμπνεύσεως για όλους μας. Τι? Να εφαρμόσουμε τον Λόγο του Θεού στη ζωή μας, να έχουμε μία νησάγγελο πολιτεία και να αξιωθούμε των αιωνίων αγαθών της Βασιλείας του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων.